ο τουρκικός στρατός ξανάρχισε τις επιθέσεις στη Συρία, καθώς τουρκικά στρατεύματα στοχεύουν τις συριακές δυνάμεις του SDF, που αποτελούνται κυρίως από Κούρδους Σύριους κοντά στην πόλη Μανμπίτζ. Οι δυνάμεις των Τούρκων και του FSA έριχναν βολές πυροβολικού και ρουκέτες εναντίον των θέσεων του SDF για περισσότερες από 12 ώρες. Ο SDF είναι ένας από τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή και συμμετέχουν στις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον των Ισλαμιστών στη Συρία. Οι δυνάμεις του SDF δεν απάντησαν σε αυτές τις επιθέσεις, καθώς προσπαθούν να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία στέλνει συνεχώς στρατιωτικές ενισχύσεις στην περιοχή και οπλίζει τους FSA και TFSA εναντίον του SDF και κουρδικών πληθυσμών. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο msshd.gr.